musical. Πήγα Καραγιάννη Καραζόπουλο και έπαιξα υπέροχες ταινίες. Και ναι, δεν έχω μετανιώσει καθόλου. Ήτανε, μου είπες, ο χορός ή η αγάπη σου. Ήθελες να γίνεις χορεύτρια. Ναι. Έτσι το ξεκίνησες. Τέλειωσα σχολή, πήρα και υποτροφία η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. Τα έχω ξαναπεί αυτά. Για χορεύτρια δεν ήσουν πολύ ψηλή, ρε παιδί. Μα δεν εννοώ. Δηλαδή είσαι πανέψιλη... κλασικό. Δεν εννοώ κλασικό μπαλέτο, αγάπη μου. Γράχαμ. Συγγνώμη. Μοντέρνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο και αμέσως μετά έχουμε πολλά να πούμε μαζί. Πολλά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και χιλιάδες. Το όνομά της στην ταυτότητα είναι Μαριάνθη. Αλλά για όλη την Ελλάδα που τη θαυμάζει, την αγαπά και υποκλίνεται μπροστά στα μακριά πόδια της εδώ και πάνω από μισό αιώνα, είναι η Μάρο, η υπέροχη Μάρο Κοντή. Όμως φοβάμαι, μήπως η μοίρα. Η ψηλή του ελληνικού σινεμά, η κυρία του ελληνικού θεάτρου. Η μοιραία γυναίκα των ελληνικών νουάρ και εξωτική Ιταλίδα από την Κυψέλη. Εισάξια σε ταλέντο και ομορφιά με τις ασπρόμαυρες ιέριες της Τσινετσιτά. Αν είχε γεννηθεί στη Ρώμη, ο Αντωνιόνι θα είχε γυρίσει σίγουρα μια ταινία για εκείνη. Άλλωστε κάποτε ο Σπύρος Κούρας, στο πανίσχυρο αφεντικό της 20th Century Fox, της είχε προτείνει συμβόλαιο στην Αμερική. Και εκείνη αρνήθηκε. Δεν ήθελε να αφήσει την Ελλάδα, άλλη στη θέση της δεν θα το έκανε. Όμως πολλά στη ζωή της η Μάρο Κοντού δεν τα έκανε όπως οι άλλοι. Κι άλλα τόσα τα τόλμησε πρώτη, όντας πάντα μια ανήσυχη, ρυψοκίνδυνη έφηβη στην καρδιά, ανοιχτή στην περιπέτεια της κάθε μέρας. Τόλμησε, ας πούμε, να γυρίσει την πλάτη στην ασφάλεια μιας καριέρας στο δημόσιο. Στις εξετάσεις που έδωσε μετά από υπομονή της μητέρας της στην Εθνική Τράπεζα, έγραψε πάνω στην κόλλα της: «Δεν με ενδιαφέρει να προσληφθώ, με πιέζουν, ευχαριστώ». Χορεύτρια με καλές σπουδές και θητεία στο χώρο του εθνικού, ρίσκαρε να δώσει εξετάσεις για την άδεια, μόνο και μόνο επειδή οι αμοιβές των ηθοποιών ήταν καλύτερες. Πέρασε ως εξαιρετικό ταλέντο. Ακούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σαν σαρδέλα. Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία. Ρίσκαρε πάλι να ξεκινήσει μια καριέρα στο θέατρο στο πλευρό του Ντίνου Ηλιόπουλου και του Δημήτρη Χόρν, που την έκρισε αμέσως πρωταγωνίστρια το 59 στο έργο Ρομανσέρο. Και ας του το αρνήθηκε την πρώτη φορά που της το ζήτησε, αφήνοντας τον εμβρόντιτο και αναγκάζοντας τον να την πολιορκήσει μέχρι να του πει το ναι. Αργότερα θα έλεγε κι άλλα όχι. Είπε όχι, ας πούμε, στην Οδό Ονείρων, γιατί ο ρόλος της φάνηκε μικρός. Και έτσι, για χάρη της ο Χατζηδάκης χάρωσε την υπέροχη μαύρη Ford μέσα σε μια ώρα πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρα κασετίνα. Είπε όχι σε άντρες πλούσιους και ισχυρούς που έστρωναν χρυσάφι στα πόδια της γιατί ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τον ενδιαφέροντα ταλαντούχο κινηματογραφιστή και μοντέρ του ελληνικού σινεμά, τον Αριστίδη Καρύδη Φούξ. Στα 90s είπε όχι και έφυγε από το θέατρο όταν ένιωσε πως βούλιαζε στην ανοσιότητα για να αφουσιωθεί στα κοινά, στο Δήμο Αθηναίων πρώτα και στη Βουλή μετά. Και είπε πάλι όχι και γύρισε πίσω όταν η πολιτική την απογοήτευσε. Δεν ξέρετε λοιπόν πόσο ήθελα να σας γνωρίσω. Ο Θοδωράκης πια έχει έρωτα μαζί σας. Λευτεράκης λέει και κολλάει το στόμα του. Έτσι, Θοδωράκη. Ναι, βέβαια, αλίμονο. Και όλα αυτά έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν. Για τους μεγάλους έρωτες που τη σημάδεψαν, και όχι, ο Χόρν και ο Κωνσταντάρας δεν ήταν ανάμεσά τους, για τις απιστίες που την έκαναν να κλάψει, για τους δύο γάμους και τα διαζυγιά της. Για την αδυναμία της να κάνει παιδιά που την έμαθε νωρίς και τη δέχτηκε χωρίς να με ψημυρίσει, μοιράζοντας για νεόδρα την αγάπη στα νύψια της και στα μωρά του κέντρου βρεφών μητέρα. Για τις μικρές διορθωτικές επεμβάσεις στο πρόσωπό της. Για το πώς σήμερα νιώθει όμορφη και ευτυχής γιατί συνεχίζει να τολμάει. Να ζει, να ζωγραφίζει, να τραγουδάει, να χορεύει και να παίζει στο θέατρο ρόλους που την ιντριγκάρουν. Πότε μια πόρνη τραβεστή, πότε μια παρθένα βασίλισσα ξυρίζοντας το κεφάλι της και πότε τη διευθύντρια ενός αμερικάνικου σχολείου των 60's. Που πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή. Τις ταινίες που έκανε στα νιάτα της τις βλέπει σπάνια και ποτέ ολόκληρες. Το παρελθόν το βρίσκεται μοντέ, κοιτάζει μόνο στο μέλλον. Από τα παλιά κρατάει μόνο την ευχή του Δημήτρη Χόρνα, ο οποίος της είχε πει κάποτε: «Ευχή και κατάρα σου δίνω χρυσό μου, να μην γίνεις βουγιοκλάκι, για να παίζεις μέχρι τα 80 σου». Τι καλά που η ευχή του έπιασε! Αυτά τα πόδια τα έχουμε χιλιοθαυμάσει, Μαρό. Ναι, αγάπη μου. Σε παρακαλώ, μην μας λες τίποτα. Πάντως, εγώ σήμερα δεν τα θαυμάζω. Εντάξει. Τι θέλεις, να είναι όπως ήμουν 25. Όχι, κανείς μας δεν είναι ίδιος. Δεν έχω κανένα παράπονο.
Για την ηλικία μου δεν έχω κανένα παράπονο. Απλώς λίγο ζελέ τα πόδια, λίγο ζελέ το μπρατσάκι. Εντάξει, μωρέ μου. Τα κρύβουμε. Τα πρόσεχε και... αυτά. Α, ωραία με βγάζετε. Θαύμα. Μα σε παρακαλώ. Ευχαριστώ σε παρακαλώ. Πολύ. Είσαι και κούκλα. Πες μου όμως, εσύ την εποχή εκείνη. Τα βλέπεις όλα αυτά, τα ωραία σου πόδια, όχι, το ωραίο σου παρουσιαστικό, ότι σου ένα ωραίο τραβηχτικό κορίτσι και μάλιστα... Τώρα βλέπω πεντακάθαρα. Γιατί, τι συμβαίνει σε αυτές δεν ξέρω, σε αυτές τις ηλικίες δεν υπάρχει αυτή η αυτοπεποίθηση που έχεις όταν μεγαλώνεις. Εγώ τουλάχιστον δεν την είχα. Δεν έβλεπες τα μάτια των άλλων. Ναι, τα έβλεπα, αλλά σημασία έχει εσύ να πιστεύεις εσένα. Δεν έχει σημασία να σε κοιτάει όλη η Ελλάδα, άμα εσύ δεν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Μου έφταιγε το ένα, μου έφταιγε το άλλο, γιατί να είναι λίγο έτσι, γιατί να μην είμαι λίγο έτσι. Μεγαλώνοντας όμως, σήμερα δηλαδή, λέω δόξα τω Θεώ, είμαι μια χαρά. Για την ηλικία μου είμαι μια χαρά. Σταμάτα με αυτήν την ηλικία σου, δεν θέλω να λέμε για την ηλικία μας. Γιατί ρε παιδάκι μου. Γιατί είναι μια χαρά η ηλικία μας. Για φτάσει στην ηλικία μου να δει τι ωραία θα χαίρεσαι όταν είσαι 80 πλάς που είμαι εγώ. Αν έχω και έτσι, έτσι ένταση και νεύρο και κέφι για ζωή. Δεν για... υπάρχει ηλικία. Γι' αυτό το λέω και χαίρομαι. Και πολύ καλά κάνει και χαίρεσαι. Μάλιστα. Πες μου λίγο τώρα, γιατί παντρεύτηκε τόσο μικρή. Γιατί ήμουν πολύ ερωτευμένη και γιατί επέμενε να παντρευτούμε. Ο Αριστίδης Καρύδης Φούξ. Εκείνος γιατί επέμενε στο γάμο. Γιατί νομίζεις. Του έκανα τσαλιμάκια. Επειδή είχα αντιληφθεί ότι κάνει και εκείνος κάτι τσαλιμάκια, λέω κάτσε να σου κάνω κι εγώ ένα γερό τσαλιμάκι. Και βγήκαμε έναν επώνυμο. Απλώς για φαγητό, μετά με πήγε για χορό. Τότε ήταν η... πηγαίναμε στο Λεύ, στην Αθηναία την παλιά. Και φαίνεται ότι ενοχλήθηκε. Αυτός δε ο τύπος ο επώνυμος, και γιατί να μην τον πω. Ο κλέαρχος, ο Κονιτσιώτης, ο κινηματογραφικός παραγωγός, του λέγε «Όποτε τσακωθείς, όποτε χωρίσεις με τη Μάρος, το λέω εγώ, θα την πάρω εγώ». Του το είχε πει στα ίσα. Λοιπόν, σε ένα καυγά μας με τον Καρύδη, γιατί κάτι είχα μυριστεί, ότι έπαιζαν τα ματάκια του εδώ και εκεί, θυμήθηκα μια φράση του Καρύδη στα τελευταία του. Γιατί στα τελευταία του ξανά ήταν κοντά μου. Στα τελευταία του όμως. Ναι. Χαθήκατε όλα αυτά τα χρόνια από τότε που χωρίσατε. Ναι, αλλά δεν είχαμε τσακωθεί ποτέ. Είχαμε χωρίσει, είμαστε φίλοι, είχε ξαναπαντρευτεί, είχε ξαναχωρίσει. Και όταν αρρώστησε κάπως. Να είσαι κοντά μου. Τον πήρα εγώ δηλαδή. Τι νοήσε, τον ανέλαβα. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Τον είχα 1,5 χρόνο σπίτι. Άρα μου λες, τον είχες αγαπήσει αυτόν τον άνθρωπο. Άσχετα από τις καψούρες που ζητάμε και όλα αυτά. Πάρα πολύ. Υπήρχε γι' αυτό αγάπη. Και κράτησε πολύ. Και θυμάμαι που μου είπε μια φράση. Πριν σε παντρευτώ, με είχανε ψηλό. Ναι. Μόλις σε παντρεύτηκα, με θέλαν όλες. Όντως. Λοιπόν, μου το εξομολογήθηκε. Του πέφτανε φαίνεται τότε που είμαστε πριν παντρευτούμε. Και του έκανε αυτό το καψονάκι και άρχισε να λέει γάμος, 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 κλάματα, αυτοκτονίες δήθεν. Αλήθεια. Ναι, έκανε δήθεν και μια ωραία αυτοκτονία, παραμονή πρωτοχρονιάς. Ψεύτικη. Ψεύτικη ήταν, εκ των υστέρων το κατάλαβα. Συγκινήθηκες όμως. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Όχι τώρα, τότε. Σε έπιασε αυτό. Σαν τρελή συγκινήθηκα. Θυμάμαι ότι μας είχε πάει ο Χόρν εμένα και τη Ζαβιτσιάνου, γιατί παίζαμε στο θέατρο τα μαθήματα γάμου, οι τρεις μας. Και παραμονή πρωτοχρονιάς εγώ τσακωμένη, η Βέρα δεν ξέρω τι, και μας πήγε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι. Απέναντι από το Χίλτον, σε μια δεξίωση. Και τότε σβήνανε τα φώτα, στις 12 ακριβώς. Και μόλις σβήνουν τα φώτα, αγκαλιές, φιλιά όλοι, εγώ καθόμουν σε μια πολυθρόνα και σκεφτόμουν ένα γράμμα που μου είχε στείλει το πρωί, ότι αν δεν έρθεις μέχρι το πρωί θα έχω πεθάνει, κάτι τέτοιο. Και ένας κύριος απέναντι άγνωστος, μόνος του κι αυτός, μου λέει «Τι κάθεστε, τρέξτε». Αλήθεια. Στο λόγο μου. Και ποιος ήταν, ο διευθυντής του περιοδικού Εικόνες, ένας ψύχας νομίζω λεγόταν, μετά τα άμαθα. Μόνος του, μόνη μου, φαίνεται ποιος ξέρει τι γίνει, μου λέει «Τι κάθεστε, τρέξτε». Και τρέχω με τα πόδια, διότι συνέπεσε το σπίτι του Καρύδη να ήταν κοντά. Το έχω νομίζω ξαναπεί αυτό. Ανοιχτή η πόρτα η κάτω, ανοιχτή η επάνω, με ψάθες στερεωμένες. Μουσική μέσα στο σπίτι, σκοτάδι, είχε κεράκια. Είχε και ατμόσφαιρα όμως. Είχε ρίξει ένα μπουκάλι ουίσκι και κάτι κουτάκια με άδεια χάπια.
Τα είχε ρίξει κάτω, τα είχε κάνει σκηνικό. Ωραία, μήπως ήταν και αυτός δίδυμος στο ζώδιο. Όχι, το ξώτησε. Το ίδιο είναι, μην αξιγείς, Μάρο μου. Και πέφτει από το κρεβάτι γονατισός και μου λέει, ήρθες, προλαβαίνεις. Δεν ξέρω πώς μετά από 3 ώρες είμαστε και γλεντάγαμε, μετά την αυτοκτονία του. Τέλος πάντων, έτσι παντρεύτηκα. Λοιπόν, και δεν μετάνιωσα. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι όταν χώρισες, δεν μπορεί, στεναχωρήθηκες. Σαν άντρα που τον έχεις ερωτευτεί πολύ και τον έχεις αγαπήσει ναι, πολύ. Ναι, στεναχωρέθηκα, δεν λέω όχι. Αλλά μου πέρασε, κρατήσαμε μια φιλία με αγάπη. Αν θέλεις, πήρα λιγάκι τον εγωισμό μου πίσω, όταν ήρθε η ηλικία και ήρθε κοντά μου. Και μου έλεγε τα ωραιότερα που δεν είχε πει ποτέ σε αυτές τις ηλικίες, τις μεγάλες που είμαστε. Κοίταξε να δεις, όλα είναι μες στη ζωή. Και αγάπησα και αγαπήθηκα και με κερατώσανε. Δεν νομίζω ότι κεράτωσα, όχι, πήγαινα και τα έλεγα εγώ. Άμα τα λες, δεν πιάνει. Νομίζω ότι πιάνει τόσο. Βάρο! Να το πεις προκαταβολικά, δεν είναι να το πεις μετά. Α, προκαταβολικά, εντάξει. Θυμάμαι ότι είχα ένα δεσμό μεγάλο και ένα βράδυ γνώρισα έναν άνθρωπο και έγινε το κάτι. Και του παίρνω τηλέφωνο και του λέω, είμαι ερωτευμένη, τι θες να κάνω. Έτσι, τσακ μπαμ, τα έλεγες. Στο τσακ μπαμ. Πώς τα έλεγες, μωρέ. Όπως μου τα λέγανε καμιά φορά και εμένα. Γιατί εγώ δεν θα τα πω. Πες μου λίγο με τον Δημήτρη Χόρν. Ποια, τι σχέση είχατε, δεν έχω καταλάβει. Καμία σχέση ερωτική. Μα φαίνεται καμία, γιατί με ρωτάνε εσύ. Μακάρι να είχα. Δεν είχα όμως, πώς να το κάνουμε. Ο άνθρωπος ήταν τότε μπλεγμένος και κρυφός με την κυρία Γουλανδρή. Εγώ ήμουν ερωτευμένη και νιώπαντρη με τον Αριστείδη Καρύδη Φούξ. Κάνανε παρέα ο Τάκης με τον Οχόν, εννοώ με τον άντρα μου. Καμία. Αλλά αυτό το τραγούδι που λέμε στην ταινία, πόσος κόσμος με ρωτάει. Δεν μπορεί να μην είσαστε ερωτευμένοι. Μα δεν είμαστε, είμαστε καλοί ηθοποιοί. Μα θα το έλεγες όμως. Σήμερα, γιατί να μην το πω, τιμή μου και καμάρι μου. Όχι, δεν μαθαίστηκε ποτέ. Όχι, δεν είχα ποτέ τίποτα με τον Δημήτρη Χόρν, το ορκίζομαι. Γιατί να μην το πω. Γιατί να μην το πω. Δεν ξέρω. Με τον δεύτερο σύζυγό σου, πώς αποφάσισες να παντρευτείς. Γιατί είδες τι μου έλεγες. Εγώ ερωτευόμουν και έτσι ήμουνα σε μια σχέση. Λοιπόν, αν δεν ερωτευόμουν, δεν ήμουν. Συζούσαμε αρκετό καιρό και είχε αρχίσει να ενοχλείται που το κουντούνι έλεγε Μαροκουντού και δεν έλεγε το όνομά του, που τα κοινόχρηστα και οι λογαριασμοί ερχόντουσαν στο όνομά μου. Και έχεις ακούσει ποτέ πεθερά να παρακαλάει τη μέλουσα νύφη, πάρ' το γιο μου. Αλήθεια. Ναι, να με παίρνει πεθερά και να λέει, πάρ' το γιο μου, αφού σε αγαπάει, μου κλαίει, έρχεται εδώ και μου αυτόνει το κεφάλι. Και με πιέσανε. Τελικά μου πέρασε. Πριν το γάμο ή μετά? Μετά το γάμο. Αμέσως. Μου πέρασε στον 1,5 χρόνο. Και μετά πώς το διαχειρίστηκες? Είπα να φύγει. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Μάρο, πώς τα έλεγες έτσι, με συγχωρείς. Τώρα αν έκανα και ένα πρόλογο δεν τον θυμάμαι. Σημασία έχει ότι του είπα χωρίζουμε. Δεν θέλω άλλο. Από τη δουλειά αυτή, την οποία όπως μου έλεγες στις διαφημίσεις, εγώ χορεύτρια ήθελα να γίνω. Και σου λέω πώς μπήκες σε αυτή τη δουλειά. Και μου λες έτσι, μόνο του ήρθε και αυτό. Μόνο του ήρθε, ναι. Πες μου, γιατί δεν φοβόσουν. Κοίταξε να δεις, τελειώνοντας τη σχολή χορού και παίρνοντας μια υποτροφία που δεν μπορούσα να πραγματοποιήσω στο εξωτερικό, λόγω οικονομικών της οικογένειάς μου. Μα νομίζω ότι είχες συνδυασμό... μείνει ορφανή από πατέρα και ζούσες με την αδερφή σου και με και τη μαμά, μαμά μου. Και με τη γιαγιά σου. Όλο κορίτσια. Όλο κορίτσια. Γι' αυτό σου λέω λοιπόν. Πώς μπήκες και σε αυτή τη δουλειά που τότε δεν τη βλέπαν όλοι και με. Κανένας δεν την έβλεπε. Ναι, αλλά. Με συγχωρείς, αλλά όλα τα πετυχημένα πρόσωπα όμως μέσα από αυτό το χώρο απολάμβαναν και μια ωραία ζωή. Τα μπράβο του κόσμου, την αγάπη του κόσμου. Χρήματα, δόξα. Κοίταξε να δεις. Τελειώνοντας τη σχολή χορού, δεν είχα καθόλου υπόψη μου το θέατρο. Και μπήκα στο χορό του Εθνικού Θεάτρου, επί Ροντήρη, γιατί ήταν πιο συγγενικό με αυτό που τελείωσα. Και άρχισε ο χορός, τραγωδίες από κάτω εμείς, κομπάρση, ομαδικές δουλειές. Κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι παίρνανε πιο πολλά λεφτά αυτές που λέγανε και δυο λογάκια, και εμείς παίρναμε τα μισά λεφτά γιατί δεν είχαμε τελειώσει σχολή. Άμα λέω να ξαναπάω σχολή από την αρχή να διαβάζω μόλις είχα τελειώσει το γυμνάσιο. Και ακούω ότι υπάρχει μια επιτροπή που δίνει άδειες σε εξαιρετικά ταλέντα. Και πάω και δίνω και το παίρνω σαν εξαιρετικό ταλέντο. Πώς βρε Μάρο, το ξέρεις ότι για το να μου αυξηθεί ο μισθός.
αφού το πήρα, τι με νοιασμένο. Κοίταξε να δεις, όταν είσαι 4 χρόνια σε ένα χορό αρχαίας τραγωδίας και ακούς την Παξενού, το Μινωτή, τη Συνοδεινού, την Αρών, τη Μανολίδου, το Ροντήρι που είχαμε τότε, είναι σαν να έβγαλα 2 σχολές εγώ, όχι μία. Ορθοφωνία, κίνηση, γυμναστική, τα πάντα είχαμε. Και δίνω και παίρνω την άδεια. Μόλις παίρνω την άδεια, άρχισαν οι προτάσεις από το έξω θέατρο. Αμέσως. Αμέσως. Τη μέρα που δώσαμε εξετάσεις, το ΡΕΞ, ήταν γεμάτο το ΡΕΞ. Κόσμο, συνάδελφοι, μετέπειτα συνάδελφοι, εγώ δεν ήμουν συνάδελφος ακόμη, και ήρθαν οι προτάσεις. Και παίρναμε στο Εθνικό, ξέρω εγώ, 1250 και ήρθε η πρώτη πρόταση, 4.500. Κατάλαβες. Και το ένα έφερε το άλλο. Δεν έκανα εγώ τίποτα. Ερχόντουσαν. Την αγάπησες όμως αυτή τη δουλειά? Την αγάπησα. Την ερωτεύτηκες όπως κάποιες σχέσεις της ζωής σου? Όχι, δεν την ερωτεύτηκα. Την αγάπησα. Μπορώ να κάνω χωρίς αυτή τη δουλειά. Δεν πεθαίνω χωρίς θέατρο. Πάντα από το μπορούσες. Πάντα. Τώρα λες τώρα. Πάντα. Πάντα, ε. Πάντα. Είχες κάνει ποτέ πίσω? Είχες πάρει δηλαδή λίγο χρόνο για σένα να πεις εγώ δεν θέλω για 2 χρόνια να δουλέψω? Δε, ένα χρόνο, αυτή τη σεζόν, δεν θέλω. Όχι, ένα χρόνο. Mm. Κάθισα, νόμιζα πως θέλω να καθίσω και στους 2 μήνες άρχισα να ζωγραφίζω και έκανα μια έκθεση. Γιατί δεν μπορώ να κάθομαι. Μα δε πότε κάθισες? Εγώ σε θυμάμαι όταν. Πότε είχες πρώτο ξεκινήσει με το Δήμο, με τα δημοτικά, όλα αυτά? Δημοτικά, πότε? Με τα παιδιά επάνω. Πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ναι, δουλεύω πολύ. Μ' αρέσει. Άρα λοιπόν η δουλειά. Και μ' αρέσει να προσφέρω. Ναι. Δεν είναι μόνο η δουλειά που είναι η δουλειά σου, το επάγγελμά σου. Κάνεις και άλλα πράγματα. Σε όλη τη ζωή σου ασχολείσαι και με άλλα κομμάτια. Ναι, μ' αρέσει. Είσαι δραστήριος άνθρωπος. Mm-hmm. Μοναχική είσαι? Όσο πρέπει. Έχεις ανθρώπους που θέλεις να τους βλέπεις μέσα στη βδομάδα σου, είτε για να, ξέρω εγώ, να παίξεις μια μπυρίμπα, να πάτε ένα θεατράκι? Ασφαλώς. Θα πάμε και θεατράκι, θα παίξουμε και μπυρίμπα, θα κάνουμε και εκδρομές και ταξίδια. Κοίταξε να δεις, Ελένη, τώρα που μεγάλωσα νομίζω ότι τα έχω καλύτερα με τον εαυτό μου από ό,τι τα είχα νέα. Τώρα περνάω καλά, κλείσαμε και μέσα στο σπίτι, ξέρω εγώ, 5 μέρες. Περνάω καλά και με ένα φλιτζάνι καφέ και με ένα λουλούδι και με το να αλλάξω λίγο τα έπιπλα. Περνάω καλά με μένα. Δεν περνούσα καλά με μένα. Ήθελα να είμαι όλο έξω. Έξω. Όχι, δεν περνούσα καλά με σένα. Απλά σου άρεσε να είσαι μαζί με κόσμο, με φίλους, με παρέες. Ναι. Δηλαδή έτσι ήσουν πιο όλα καλά σου τα χρόνια, θες να μου πεις? Όχι, πιο καλά είμαι τώρα. Τώρα είμαι πιο καλά με μένα. Με μένα. Σήμερα τι μπορεί να σου λείπει που είσαι πιο καλά με σένα? Τίποτα. Τα έχω όλα. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα, τα έχω όλα. Και όταν λέω όλα, τα απλά, τα καθημερινά. Δεν θέλω κάτι, δεν μου λείπει κάτι, δεν επιζητώ κάτι. Δεν ονειρεύομαι. Το μόνο που ονειρεύομαι είναι να είμαι καλά στην υγεία μου και αυτή προσέχω μόνο. Πώς την προσέχεις? Με check-up διάφορα. Το παραμικρό να αισθανθώ που ανακάνω κάτι. Έχω την παθολόγα μου που μένει από κάτω και είναι και φίλη μου. Της λέω εχθές, νομίζω ότι από το ένα αυτή, ξέρω εγώ, κάπως μου ήρθε σαν σε άλλη. Τι να πάρω, τι να κάνω. Κατευθείαν. Κάνω check-up συχνά, ναι, κατευθείαν. Δεν θέλω να χάσω αυτή τη ζωτικότητα που έχω και τη δύναμη. Αυτό θα μου στοιχήσει πάρα πολύ. Πάρ' τα μου όλα. Όλα. Δεν έχω και πολλά, ένα σπίτι έχω. Λεφτά δεν έχω, ένα σπίτι έχω. Τα λεφτά τα πετάω, τα σκορπάω. Θέλω να φύγω έτσι. Όρθια από μια ανακοπή. Θα σε γυρίσω λίγο πίσω το χρόνο τώρα. Θα σε πάω στην ταινία του Χριστόφορου, του Παπακαλιάτη. Ναι. Θέλω να μου πεις, όταν σας έγινε αυτή η πρόταση, εσένα και του Γιώργου του Κωνσταντίνου, που πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία ταινία και ήταν τόσο ωραία το πώς έχει εντάξει εσάς και ναι, το τότε ναι, μέσα σε αυτό. Πώς το έδεσε πάρα πολύ ωραία. Ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση για αυτή την ταινία που έχετε και οι δύο πολύ ταυτιστεί? Δηλαδή είναι μια ταινία που έχουμε αγαπήσει. Εμένα μου άρεσε πάντα... η ιδέα. Μου άρεσε η ιδέα γιατί μου το διηγήθηκε ο Χριστόφορος και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Ήταν σαν ένα μικρό flashback της ταινίας σε μεγαλύτερη ηλικία οι ίδιοι άνθρωποι. Όταν παίζατε μαζί, τι λέγατε με τον Γιώργο την ώρα που δεν κάνατε σκηνές? Δηλαδή, πόσο περίεργο είναι ότι ξαναπαίζουμε τους ίδιους χαρακτήρες σε άλλο... Λοιπόν, με τον Γιώργο δεν είπαμε πολλά ούτε τότε που γυρίζαμε την ταινία, ούτε τώρα είπαμε πολλά. Πώς γίνεται αυτό?
Δεν είναι από τους κολλητούς μου, πώς να σου το πω. Ναι, ναι. Είναι συνεργάτης, όπως και με τον Λάμπρο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή είχατε το ξέρεις με τον Λάμπρο ότι στην επαρχία νομίζω ότι είναι ο άντρας μου. Κοίταξε, ήσασταν πολύ ζευγάρι εσείς οι δύο. Δηλαδή, ταιριάζατε πάρα πολύ. Αυτό δεν έχει να λέμε. Καθόλου δεν ταιριάζαμε, εκτός ταινίας. Καθόλου. Η μέρα με τη νύχτα. Έλα, μωρέ Μάρο. Στοργίζομαι. Καθόλου. Θυμάμαι μια φορά είμαστε με τον Δημήτρη, το γιο του, και είμαστε σε ένα νησί και με παρακάλεσε να βοηθήσω στο βιβλίο που έβγαλε για τον πατέρα του. Και πήγα μαζί του. Και το βράδυ πήγαμε κάπου. Νομίζω στη Σύρο, ναι. Έχει και καζίνο, έχει και χορό, κάτι έχει Σύρος. Αν έχει καζίνο η Σύρο, δεν το ξέρω. Ναι, τέλος πάντων, ναι, νομίζω. Ναι, έχει, ναι. Αλλά πήγαμε εκεί να φάμε και μετά ο Δημήτρης κάποια στιγμή με ζήτησε να χορέψουμε. Και γελάγαμε, περάσαμε πολύ ωραία. Και έρχεται ένα άλλο ζευγάρι και λέει ο κύριος στο Δημήτρη, να χαίρεσαι τη μάνα σου για μένα. Τόσο σίγουρη είναι ότι ήμουν παντρεμένη με τον Κωνσταντάρ. Ήσασταν παντρεμένη με τον Λάμπρο. Αλλά σαν ζευγάρι επαγγελματικά είμαστε πάρα πολύ καλά δεμένοι. Πολύ. Και στη σκηνή, όχι μόνο στις ταινίες. Γιατί είχαμε και παίξει θέατρο. Και στο θέατρο αρκετά. Και είχαμε τέτοια ταύτιση που μπορεί και ένα βράδυ να αυτοσχεδιάζαμε, πώς να σου πω. Του καταλάβαινα και με καταλάβαινε. Αλλά εκτός δουλειάς με τον Λάμπρο, η μέρα με τη νύχτα. Είχες ποτέ ερωτευτεί κάποιον που να είχατε παίξει μαζί? Όχι για να μου τον πεις σήμερα, όχι. Αλλά αν είχε συμβεί ποτέ και αυτό. Να σου πω ότι σε όλη μου τη ζωή είχα μία σχέση με έναν ηθοποιό. Μόνο μία. Μόνο μία. Εντυπωσιακό για ναι. έναν άνθρωπο που μόνο είναι μέσα μία. Αυτή τη δουλειά και ζει μέσα σε αυτή τη δουλειά. Μόνο μία, το ορκίζω. Ίσως να ήσουν εκεί μόνη που να είχε μόνο μία σχέση. Μόνο μία. Με τέτοια καριέρα και τόσα. Τους έβλεπα λίγο σαν αδελφάκια μου. Σαν παιδιά, γιατί οι άντρες, οι ηθοποιοί, έχω την εντύπωση είναι λίγο παιδικοί. Λες. Εμένα μ' άρεσε κάτι πιο μπρούτο, πιο... ξέρεις. Άλλαξε με τα γούστα. Όχι, δεν έχει αλλάξει ποτέ. Το γούστο μου, όχι. Όχι. Λοιπόν, πήγαινε με λίγο σήμερα στην σκηνή και πες μου στον Γκρίζ πώς αποφάσισες να παίξεις αυτή την παράσταση. Λοιπόν, παίρνω μια μέρα ένα τηλεφώνημα από την Άντια τη Μουλέ και μου λέει «Μάρο, ανεβαίνει αυτό και αυτό και έχει ένα ρόλο της καθηγήτριας, της δασκάλας, της διευθύντριας που σου πάει και θα ήθελα πολύ να έρθεις κλπ». Τσίμπησα εγώ λιγάκι, γιατί με την Άντια είχαμε δεθεί, είχαμε ξαναπαίξει στο Nine και είχαμε γίνει φίλες. Και πάντα με τις κοπέλες, λοιπόν, που έχω παίξει στο θέατρο, γίνομαι πιο εύκολα φίλη από ό,τι με τα αγόρια που έχω παίξει στο θέατρο. Περίεργο που λένε ότι είναι πιο εύκολο, δηλαδή ναι, όταν δεν είσαι του ιδίου φίλου. Και πέρσι που ήμουνα με τον Κιμούλη και ήμουνα με την Ευελίνα, με την Άννα Μαρία Παπαφαρά, μέχρι σήμερα βλεπόμαστε. Δίνουμε ραντεβού, βλεπόμαστε, βγαίνουμε, τρώμε. Με παίρνει και ο σκηνοθέτης, ο Δημήτρης ο Μαλισόβας, και μου λέει «Μάρο μου, του λέω θα σου κάνω μία ερώτηση. Πρέπει να το κάνω αυτό?» Και μου λέει «Πρέπει. Μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις». Είναι Άντια από κοντά και ξεκίνησα. Ενώ είχα πει πάλι ότι θα καθίσω να ξεκουραστώ. Μπήκα στο χορό και μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί περνάμε φανταστικά. Να πούμε σε ποιο θέατρο είστε, στον Κεραμικό. Στον Κεραμικό. Λεγόταν παλιά Κεραμικός και τώρα λέγεται Passport. Το θέατρο θα παίξουμε μέχρι 25 Φεβρουαρίου. Είναι ζωντανή ορχήστρα, είναι φανταστικά, παιδιά βλέπετε χορεύουν, πλάνα, τραγουδάνε. Ναι. Α, δείχνεις και μερικές σκηνές, ναι. Να, η δασκάλα η τρελή είναι αυτή. Να δεις κάτι ρούχα περίεργα που φοράω, κάτι καπέλα ιδιαίτερα. Είναι μισότρελη, όπως νομίζω ότι μπορεί να γίνει μία δασκάλα με τέτοια άτακτα παιδιά. Να την τρελάνουν. Περνάμε φανταστικά, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Υπέροχα. Τα αγόρια και τα κορίτσια χορεύουν, τραγουδάνε και τους χαζεύω. Εδώ κοίταξε, καπέλο, φουστάνι, τρελό. Έχεις κρατήσει καθόλου ρούχα από όλα αυτά που έχεις κάνει στο θέατρο, στον κινηματογράφο? Ναι, τα ακριβά, τα κεντυμένα, μερικά τα έχω κρατήσει. Τα υπόλοιπα τα χαρίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια. Και... Λοιπόν,
Η γυναίκα δεν υπάρχει. Είναι φανταστική, είναι μοναδική. Να σας αποκαλύψω και το ζώδιό της για να καταλάβετε. Τα έχουμε πει 500 φορές. Εμείς το στηρίζουμε αυτό το ζώδιο εδώ μέσα. Το αγαπάμε για να είναι φίλοι μας, είπαμε. Φίλοι μας. Γιατί η δίδυμη είναι άπιαστο ζώδιο. Άπιαστο. Δεν υπάρχει. Καλό παιδί είναι ο δίδυμος. Πολύ καλό παιδί. Καλό παιδί. Άπιαστο όμως. Τι έλεγες πριν, τι να κάνω. Βαριέμαι εύκολα, δεν μπορώ. Βαριέμαι εύκολα, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι, ένα χαρακτηριστικό. Κοίταξε να δεις, δεν βαριέσαι χωρίς λόγο. Κάτι συμβαίνει και βαριέσαι. Δηλαδή, ή έχεις κάνει λάθος στη φιλία, στη συντροφικότητα, ή έχεις κάνει λάθος, ή βγαίνεις στη διαδρομή ότι μιλάμε διαφορετικές γλώσσες. Πώς να το πω. Νομίζω ότι ο δίδυμος είναι και λίγο πολύστροφος και νομίζω ότι είναι και λίγο βαθύς. Ελέγχει και τα βαθύτερα. Τα ψάχνει. Ξέρετε και την περίοδο που μιλάμε, ναι. Γιατί δεν είναι και όλες οι φάσεις ίδιες. Όχι. Έτσι. Ελένη μου, σε βρίσκω μία χαρά. Μία κουκλίτσα, χάρηκα που βρεθήκαμε. Και εγώ χάρηκα πολύ που βρεθήκαμε. Είχαμε πολλά χρόνια. Και γέλασα και πολύ, όχι μόνο εγώ, και οι υπόλοιποι που ήταν εδώ. Δεν ξέρω αν είσαι πάντα σε τέτοια κέφια, αλλά πραγματικά σήμερα ήρθες και μας έκανες πολύ πλακίτσα. Μα ναι, τι να πούμε, τα έχουμε πει όλα, τα ξέρει ο κόσμος όλα για μένα. Όλα δεν τα ξέρω. Να γελάσουμε λίγο. Να γελάμε, ναι, το χιούμορ. Το χιούμορ να το έχουμε στη ζωή μας. Βεβαίως, το χιούμορ είναι κάτι παραπάνω και από φάρμακο. Τέλος πάντων. Σε φιλό. Βιταμίνες. Σε φιλώ και χάρηκα, εγώ πολύ πολύ. Χάρηκα να γιορτάσουμε πάρα ωραία την Τσικνοπέμπτη, να γελάσουμε. Μα εσύ δεν τρως κρέας μου, είπες. Θα βρω κάτι να φάω τέλος πάντων. Σωστά. Κάτι θα βρεις να τσικνήσεις. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Α. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στη μία. Γεια σας.